Καλημέρα. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός. Είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο για τους περισσότερους δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά πρέπει να το πούμε. Να πούμε για τη χοληστερίνη. Ο κόσμος μονίμως παραπονιέται ότι τα επίπεδα της χοληστερίνης, τα όρια της χοληστερίνης συνέχεια μειώνονται και αυτό είναι πραγματικότητα. Το έχω ζήσει και εγώ από τη δεκαετία του 90, όπου τα όρια για την κακή χοληστερίνη ήταν 190, μετά κατέβηκαν στα 160, μετά κατέβηκαν στα 130, τώρα έχουν κατέβει ήδη στα 115, ενώ πολλοί γιατροί κάνουν λόγο και για το 100. Πάμε να δούμε γιατί έγινε αυτό το πράγμα, γιατί τα όρια αλλάξαν, γιατί έχουν πέσει στο μισό. Ο λόγος είναι απλός. Όταν ανακαλύπτουμε μια ιατρική εξέταση και θέλουμε να δούμε ποια είναι τα όρια του φυσιολογικού, παίρνουμε 100 άτομα, μετράμε τη χοληστερίνη, μετράμε τη χή εξέταση, ας πούμε τη χοληστερίνη στην προκειμένη περίπτωση, το LDL, φτιάχνουμε μια καμπύλη που είναι συνήθως σαν μια καμπάνα και λέμε ότι το 2,5% είναι πολύ χαμηλό, το 2,5% από τη μία άκρη λοιπόν πολύ χαμηλό, 2,5% από την άλλη είναι πολύ υψηλό, οπότε ο μέσος όρος είναι εδώ και το εύρος του φυσιολογικού είναι από το 2,5 μέχρι το 97,5%. Έτσι λοιπόν είχαμε βρει για τη χοληστερίνη, είχαμε εξετάσει κάποια άτομα φαινομενικά υγιή και εδώ ήταν τελικά το θέμα και βρήκαμε το μέσο όρο και είπαμε ότι ναι, ότι αν έχεις μέσα σε αυτό το εύρος, δηλαδή από αυτό το εύρος που τα φυσιολογικά άτομα έχουν από το 2,5 μέχρι το 97,5% είναι φυσιολογικό, από εκεί πάνω αυξημένο, από εκεί κάτω μειωμένο κτλ. Στην πορεία όμως άρχισαμε να συγκρίνουμε και λέγαμε ναι, αυτοί έχουν κατά μέσο όρο 130, αυτοί έχουν κατά μέσο όρο 190 και οι δύο φυσιολογικοί είναι, αλλά αυτοί παθαίνουν πράγματα διπλάσια. Μήπως το 190 είναι μεγάλο? Κάναμε κάποιες μελέτες, τα ψάξαμε κάπου στη δεκαετία του 90 προς το τέλος ειδικά, είπαμε κοίταξε μάλλον το 190 είναι πολύ, να βάλουμε όλο το 160. Έμεινε το όριο 160 για μια πενταετία, μετά κάποιος λέει κοιτάξτε να δε παιδιά, εδώ τα άτομα που έχουν 130 με 160 σε σχέση με αυτούς που έχουν 100 με 130 έχουν διπλάσια εμφράγματα. Άρα ποιο είναι τελικά το φυσιολογικό? Δηλαδή, φυσιολογικό είναι αυτό που έχει ο κόσμος, είναι αυτό που σου προστατεύει την καρδιά. Άρα είπα να βάλουμε το 130. Κατά την ίδια ιστορία, να μην τα πω λόγω, μετά το 2010 γίνανε κάποιες μελέτες οι οποίες δείξανε ότι ακόμα και αυτοί που έχουν πάνω από 115 σε σχέση με αυτούς που έχουν κάτω από 115 εμφανίζουν συχνότερα καρδιακιακά νοσήματα, δηλαδή εμφράγματα και εγκεφαλικά. Και εκεί πέρα πάλι σφίξαμε τα δόντια και είπαμε πρέπει να πούμε την πραγματικότητα στον κόσμο και να βάλουμε το όριο της χοληστερίνης στο 115. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα εργαστήρια μιλάνε για 115. Υπάρχουν πολλές φωνές όμως και δεν κατευθύνονται από τις φαρμακευτικές, σας το λέω αλήθεια, δηλαδή αυτές είναι οι μελέτες, δεν γίνονται από τις φαρμακευτικές, από νοσοκομεία γίνονται. Πλέον δεν γίνεται πολύ φαρμακευτική έρευνα από φαρμακευτικές στατίνες, γιατί οι στατίνες πλέον είναι εκτός πατέντας, δεν είναι μελέτες που μπορούν να αποδώσουν χρήματα, έχουν στραφεί αλλού, τέλος πάντων θα το αναλύσουμε εδώ τώρα. Κυρίως γίνονται από πανεπιστήμια και από μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα και εκεί φαίνεται ότι ακόμα και τα 100 ας πούμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν παράγοντες καρδιακού κινδύνου είναι υψηλό. Δηλαδή για άτομα που έχουν ζάχαρο, για άτομα που έχουν υπέρταση, για άτομα που καπνίζουν ή για άτομα που έχουν παραπάνω από ένα από αυτά. Άρα λοιπόν πλέον λέμε ότι για αυτούς που έχουν ζάχαρο πρέπει το LDL να είναι 70 και είναι μια πραγματικότητα. Και για να αναρωτιέστε πού θα σταματήσει αυτό, γιατί ήδη από το 190 που λέγαμε κάτω ότι στο 70 τώρα η πορεία είναι μεγάλη και μάλιστα, συγγνώμη, και για άτομα που καπνίζουν και έχουν υπέρταση πάλι κανονικά το όριο είναι 70, που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Και το επόμενο ερώτημα είναι πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εξής, μόλις πριν 6 μήνες δημοσιεύθηκε μια μελέτη η οποία περιέγραφε ένα καινούριο φάρμακο, δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει γιατί ακόμα είναι πολύ πρώιμο, είναι ενέσιμο φάρμακο ενάντια στη χοληστερίνη, όπου σύγκρινε άτομα με καρδιακιακή νόσο, δηλαδή άτομα υψηλού κινδύνου, άτομα δηλαδή που έχουν πρόβλημα με τα αγγεία τους, και έχουν LDL 60 με 70 με άτομα που κάνανε αγωγή με αυτό το καινούριο φάρμακο και είχαν LDL 20 με 25. Και πάλι στο χρόνο αποδείχθηκε
ότι είχαν καλύτερους παράγοντες καρδιακού κινδύνου. Δηλαδή τα εμφράγματα ήταν μισά. Τώρα φυσικά δεν άλλαξαν φυσικά κατευθυντήριες οδηγίες. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να κατεβάσουμε το LDL στο 20. Υπάρχουν κάποια στοιχεία όμως που λένε ότι για την υγεία του καρδιακιακού, και εδώ είναι η λεπτομέρεια που θέλω να τονίσω, για την υγεία του καρδιακιακού, το LDL όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά. Φυσικά δεν είμαστε μόνο καρδιά, έχουμε και άλλα πράγματα και άλλα όργανα, ίσως οπότε η πολύ επιθετική μείωση του LDL να μην ταιριάζει σε όλους. Αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο θεράπων ιατρός. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ούτως ή άλλως το 70 και το 100 είναι πολύ μακριά από τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά προς τα εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Ξέρω ότι αυτά είναι όλα δυσάρεστα, γιατί αυτό σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο πολλοί κόσμος πρέπει να ενεργοποιηθεί και να αρχίσει να κάνει πράγματα για τη χοληστερίνη του. Είτε αυτό είναι άσκηση, είτε αυτό είναι διατροφή, που είναι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες, οι δύο πρώτοι παράγοντες, μη φαρμακευτικοί, με ωφέλη πολλά για την υγεία συνολικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν έχουμε στόχο να φτιάξουμε το LDL και να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται την κακή χοληστερίνη, πρέπει να στοχεύσουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται. Αυτά ήθελα να πω. Να θυμίσω όμως ότι η διατροφή και η άσκηση είναι οι σημαντικότερες, τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, και αν αυτά αποτύχουν, τότε προσθέτουμε φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά.